Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 42 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με τον Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 για την επικοινωνία στην εκπομπή. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526 για ένα από τα 5 που θα δώσουμε στη χρήση. 5 εισιτήρια για το Άρης Δυναμό Τυφλίδας το Σάββατο στο Nick Gallis Hall. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος ως γνωστόν. Ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ φυσικά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο ομάδες στον όμιλο, οι οποίες μάλλον δεν μπορούν να αισθάνονται και τόσο τυχερές για την κλήρωση που τους έτυχε με ΠΑΟΚ και Άρη. Εγώ νομίζω ότι ο Εργοτέλης πανηγυρίζει. Λοιπόν, η μία από αυτές λοιπόν είναι ο Εργοτέλης και έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Τουτζάρη, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο. Υποθύμησα. Τι έγινε, το χάσαμε. Τι έγινε. Θα το ξαναπάρουμε τον Γιώργο Τουτζάρη. Βεβαίως, λοιπόν. Σ' ότι είμαι εγώ στο στούντιο και το κλείσε. Όχι. Προς Θεό. Λοιπόν, φίλος μας είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει διατελέσει τον Άρη. Ήταν και πρώην στέλεχος του Άρη. Ήταν στην ομάδα πριν λίγα χρόνια. Και στο μάτι με τον Μητυλάς του Καφτατζόγλου κιόλας. Κατασκοπία. Δεν ήξερε ότι θα παίξει με τον Άρη. Αλλά το παρακολούθησε το μάτι με τη Λάρη του Καφτατζόγλου. Γιώργος, έχουμε τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ ο Χρήσανδος λέει ότι ήσουν να λέει με τη Λάρισα για να κάνει κατασκοπία. Καλά, που ήξερε θα γίνει κλήρωση. Μπροστά είσαι. Το φαντάστηκα. Πού είσαι, στην Κρήτη είσαι τώρα? Κρήτη. Έχετε καμιά 70 βαθμούς ακόμα, παιδε, τι γίνεται εκεί? Όχι, καλά είναι, ευτυχώς φυσάει και το σώζει λίγο. Έχει αεράκι. Και το Δεκέμβριο που θα γίνει το παιχνίδι, το μεταξύ μας πάντως, νομίζω ότι θα είναι πάλι πολύ καλός ο καιρός γενικό. Δεν θα είναι όπως είναι εδώ σίγουρα. Αν φυσάει, δεν θα είναι καλός ο καιρός. Ναι. Δεκέμβρη μήνα. Εκεί είναι το θα είναι πρόβλημα. Ναι. Αν θυμάστε, έχει φύγει στέγαστρο ολόκληρο από εκεί. Ναι. Α, έχει γίνει και αυτό. Ναι, σωστά. Τελικά εσείς αισθάνεστε τυχεροί ή άτυχοι με αυτή την κλήρωση τώρα? Αγωνιστικά είναι δύσκολη κλήρωση. Ναι. Είναι κακή κλήρωση. Ναι. Εμπορικά είναι καλή κλήρωση. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει φιλοδοξίες κατάκτησης του Ευρωπαίου Εργοτέλης. Νομίζω ότι γενικά οι ομάδες δεύτερης κατηγορίας και της τρίτης περισσότερο πάνε στο εμπορικό κομμάτι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στους ομίλους. Κοιτάξτε, όταν ξεκινάει το κύπελλο, επειδή είναι ένας θεσμός εκπλήξεων, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα είναι δύσκολη φυσικά η αποστολή μας, αλλά όσο ζω, ελπίζω, λέει. Ναι, σωστό. Εντάξει. Και θα έχετε σίγουρα και δύο παιχνίδια, όπως είπε και ο Χρήστος, εμπορικά που θα φέρουν και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο από αυτό που συγκεντρώνει. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία να θυμηθεί ο κόσμος του Εργοτέλη ότι η ομάδα μπορεί και σε αυτό το επίπεδο και μπορεί να φιλοξενεί και ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ναι, όπως είναι ο Άρης, που είναι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Οπότε είναι καλό από ψυχολογικής άποψης πιο πολύ για τον κόσμο. Ναι. Ο Εργοτέλης σε τι κατάσταση είναι τώρα? Ξέρουμε ότι πήρατε τον Καπνίδη. Αυτό ξέρουμε εμείς. Ναι. Και τον Καλογεράκη. Και τον Καλογεράκη. Ναι. Ο Εργοτέλης είναι σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Απλά το ότι δεν ξεκινάμε το πρωτάθλημα είναι ένα πρόβλημα. Για μας όπως είναι και για όλες τις ομάδες κατηγορίας. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε ακόμα, την ώρα που μιλάμε. Οπότε όλα είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει, σε τι κατάσταση πρέπει να είναι η ομάδα, αν θα ξεκινήσει 15 μέρες, σε 20 μέρες, ναι, την άλλη εβδομάδα. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Και αντί οι Έλληνες παράγοντες είναι συνηθισμένοι σε αυτό το σκηνικό. Από πέρυσι που υπάρχει και ένας ξένος ιδιοκτήτης στην ομάδα, ο κύριος Σάμι, φαντάζομαι για αυτόν τώρα όλο αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Να μην ξέρει δηλαδή πότε θα ξεκινήσει η ομάδα του το πρωτάθλημα. Ναι, είναι κάτι που τον τρελαίνει όταν με ρωτάει κάθε μέρα πότε ξεκινάμε και δεν ξέρει. Και μου λέει πώς γίνεται να μην ξέρει. Στην Αίγυπτο ξέρουν, ακόμα και στην Αίγυπτο ξέρουν, ναι. Ναι. Και στην Ελλάδα ακόμα. Ναι, επειδή λέμε Αφρική, ούτε ναι, στην Αφρική δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, εμείς είμαστε μισή Αφρικανική γι' αυτό. Πάντως δεν είναι 30 Σεπτέμβρη, πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Έτσι δεν από ό,τι βλέπω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Στις 30 Σεπτεμβρίου, μάλλον για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κλήρωση έχει γίνει? Όχι. Α, τόσο καλά πάμε. Τι όχι.
Είναι 18, 19, πώς έχουμε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα αρχίζαμε. Μάλιστα. Υποτίθεται. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ούτε κλήρωση. Ευτυχώς ο Άρης δεν είναι πλέον σε αυτά τα θέματα. Ευτυχώς, στα ζητήματα, βέβαια. Εντάξει. Πάντως, δεν ξέρω τις φιλοδοξίες που έχει φέτος η ομάδα σας. Οι φιλοδοξίες είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα με την αναδιάρθρωση που φημολογείται ακόμα δεν την έχουμε δει οριστικά. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος θα ήταν να είμαστε στη Super League 2 και αν έρθει και η Super League 1, απόρρια της προσπάθειας που θα κάνουμε, καλοδεχούμενη. Αυτό που βγήκε είναι το 3-1. Δηλαδή το 3 πέφτουν και ένας παίζει μπαράζ, άρα 1-1 όσον αφορά τη Football League. Ναι. Δύσκολο, αυτό είναι το δύσκολο και αυτό. Και είναι και πολύ ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα της Football League. Με τον Ηρακλή, με τη Δόξα, με την Παναχαϊκή. Έχει πολλές ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Φέτος δεν νομίζω ότι θα ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι. Ναι. Έχοντας δύο φαβορί από νωρίς. Πάντως, εσείς όσον αφορά το μοντέλο ποδοσφαίρου και αυτό το οποίο θέλετε ως ομάδα, δεν αλλάζετε κάτι. Δηλαδή, ο Γκόνιας μπορεί να έφυγε, αλλά είχε έρθει ένας άλλος προπονητής που έχει την ίδια φιλοσοφία. Ναι, ήταν αυτό που ξεκινήσαμε και αυτό που είπα στην αρχή της χρονιάς, ότι δεν ξεκινάμε από την αρχή κάτι. Ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε. Ναι. Και είναι σημαντικό για μας. Και το στυλ ποδοσφαίρου του Εργοτέλη, δηλαδή το να παίξει. Γιατί είδαμε έναν Εργοτέλη πέρυσι, ο οποίος άργησε, γιατί ήθελε δουλειά και ήταν και μια άπειρη ομάδα, αλλά προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει και ο Άρης από φέτος με τον Μπάκο Ερέρα και μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με αυτή των προηγούμενων ετών. Και επειδή έχεις παρακολουθήσει και την ομάδα, εντοπίζεις κάποια κοινά σημεία. Είναι σαν να μας βλέπουν. Ναι. Βέβαια με διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν προσπαθείς να αλλάξεις ένα πλάνο και ένα μοτίβο παιχνιδιού που έπαιζε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Ερέρα, νομίζω θέλει τον χρόνο του και θέλει να κατανοήσουν οι ποδοσφαιριστές και όλος ο οργανισμός του Άρη αυτό που θέλει να κάνει. Και γι' αυτό ίσως... Χρειάζεται μονή. Ναι. Και γι' αυτό ίσως και ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμα να σταθεροποιήσει την παρουσία του μέχρι στιγμής και την εικόνα του μέσα στα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα. Απλά νομίζω ότι από ό,τι έχω δει εγώ τώρα και στα τρία παιχνίδια που παρακολούθησα, νομίζω ότι ισορροπεί από το να επιβάλλει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού με αυτό που ξέρουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ειδικά στην Ελλάδα, να παίξουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι καλύτερα το έχουν αφομοιώσει οι Ισπανοί παίκτες της ομάδας, ξεκινώντας από τον Κουέστα. Ναι. Νομίζω ότι προσπαθεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, τον να χτίσει η ομάδα από πίσω. Ναι. Όπως και ο Σταπεροβέλας, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πιο εύκολα αυτό που θέλει. Γιατί γαλουχήθηκαν σε αυτή την ποδοσφαιρική σχολή και το γνωρίζουν καλύτερα, ναι. Ακριβώς. Πάντως, ακόμα και παίκτες όπως ο Δελιζής που δεν έχει σίγουρα γαλουχηθεί σε αυτή τη σχολή, αυτό προσπαθούν να κάνουν γιατί αυτή είναι η εντολή του προπονητή. Δηλαδή, πέρσι είδαμε σε πολλές περιπτώσεις τον Δελιζή συγκεκριμένα ή τον Σόζο να σηκώνουν την μπάλα ψηλά, να ψάχνουν βαθιά παλιά κτλ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ούτε ο τερματοφύλακας πραγματικά δεν διώχνει την μπάλα ψηλά. Και αυτό νομίζω είναι. Αυτό που έλεγα ότι ο τερματοφύλακας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται περισσότερο από όλους τον τρόπο της μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση που θέλει ο Ερέρα. Τη split πάσα, Γιώργο μου. Ναι, ναι. Μαθαίνουν. Άμα ξέρει από ποδόσφαιρο, άνθρωπος. Split πάσα, έμαθα και τη split. Μου μαθαίνουν. Ο Παπαδόπουλος. Και αυτό τον Άρη, δηλαδή, πώς τον βλέπεις, πού πιστεύεις ότι, αν και είναι λίγο νωρίς, πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ο φετινός Άρης? Στο πρωτάθλημα ή και στο κύπελο, παιδί μου. Κοιτάξτε, ο κόσμος του Άρη σίγουρα θα ήθελε να φτάσει στο πρωτάθλημα. Ναι. Στην κορυφή. Ναι. Από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Αυτό είδα και στο γήπεδο. Αυτό αντιλαμβάνομαι με όσους μιλάω. Ναι. Είναι βέβαια κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Αλλά βέβαια η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή του επιτρέπουν να κάνει όνειρα. Τώρα, αν θα αντέξουν μέχρι το τέλος, θα δείξει. Ναι. Το πόσο υπομονή έχουν όλοι και στο στραβοπάτημα, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να ξανασηκωθεί η ομάδα αν στραβοπατήσει. Και πέσει να συνεχίσει να παίζει αυτό το είδος του ποδοσφαίρου και να μην εγκλωβιστεί μέσα σε μόνο στο αποτέλεσμα που φέρνει
ο τρόπος παιχνιδιού. Γιατί μέχρι στιγμής ο Άρης και στα φιλικά και στα επίσημα δεν έχει φέρει κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Εντάξει, τα επίσημα μετράνε φυσικά και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ο Άρης ως οργανισμός, επειδή τον έχει ζήσει και εσύ ως οργανισμό τον Άρη πριν λίγα χρόνια, πώς θα αντιδράσει και πώς θα διαχειριστεί ένα στραβό αποτέλεσμα. Πώς ένα ενδιαφέρον για αυτή την ομάδα καθαρά αγωνιστικό έτσι μέσα στο γήπεδο, στη ρίγανο αγώνα. Κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, παρουσιάζει το σενάριο που μακάρι να με δούμε ποτέ, αλλά λογικά θα το δούμε κάποια στιγμή. Ο Άρης να μείνει πίσω στο σκορ, να δούμε πώς θα διαχειριστεί η ομάδα με τέτοια κατάσταση. Γιατί, όχι, ρε φίλε, γιατί να ούτε στα φιλικά. Κάποια στιγμή μπορεί να μείνει. Ούτε στα φιλικά του τα επίσημα έχουμε δει τον Άρη να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα που λογικά να πάμε κάποια στιγμή θα την αντιμετωπίσει. Ναι. Πιστεύω ότι η ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα τον βοηθήσει να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει. Ναι. Χωρίς πανικό και να προσπαθήσει να παίξει αυτό που μαθαίνουν στην προπόνηση, αυτό που κάνουν στην προπόνηση. Έχοντας δει και τα τρία παιχνίδια της ομάδας, διακρίνεις έτσι κάποιες αδυναμίες στα δικά σου μάτια, κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που ο Άρης χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα? Κοίταξε, δουλειά χρειάζεται σε όλους τους τομείς, μια τόσο που είπαμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι γίνονται θαύματα ούτε πατάς κουμπιά για να δουλέψουμε όλα καλά. Χρειάζονται η ομάδα χρόνο και όταν λέμε χρόνο χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει και να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές και να βελτιώσουν την επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Γιατί μιλάμε για πόσους 18 ποδοσφαιριστές και 18, ναι. 18. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν αυτοί. Όσο καλοί ποδοσφαιριστές και αν είναι, χρειάζονται να καταλαβαίνουν ένας τον άλλον. Εγώ νομίζω ότι εκεί χρειάζεται περισσότερο και όχι στο τεχνικό κομμάτι. Ναι. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας νομίζω μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ναι. Είναι η υπομονή που δείξατε εσείς πέρυσι στον Εργοντέλη με τον Γκόνια όταν ξεκίνησε η ομάδα και είχε άσχημα αποτελέσματα. Βέβαια, άρεσε ευτυχώς είχε καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και στηρίξατε το πλάνο με το οποίο ξεκινήσατε. Κοίταξε, ο Άρης έχει καλά αποτελέσματα, θα το πω για μια ακόμη φορά και αν γίνουμε κουραστικός είναι λόγω της ποιότητας που έχουν 4-5 ποδοσφαιριστές του και μπορούν να κάνουν σε μια ανύποπτη στιγμή μια φάση και να δημιουργήσουν συνθήκες που να οδηγήσουν στον γκολ. Ή ποδοσφαιριστές που να τον βοηθήσουν να αποτραπεί ένα γκολ, όπως είναι ο Κουέστα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η αρχή και το τέλος του Άρη είναι αυτό που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες αισιοδοξία. Φέτος τον Άρη. Δηλαδή το τερματοφύλακά του και το σεντερφόρ. Ναι. Έκανε καλές επιλογές όπως φαίνεται η ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Και του Κουέστα ήταν και μια κίνηση που πέρασε έτσι κάτω από το ραντάρ. Γιατί όλοι περιμένανε μεσοπιθετικά τι θα φέρει ο Άρης. Έτσι, μεγάλα ονόματα, το γνωρίζει και εσύ. Αυτά και θέλει ο κόσμος. Το βιογραφικό του είναι από τα καλύτερα από αυτούς που ήρθανε. Ναι. Έχει όμως πολύ καλό βιογραφικό. Στη Σεβίλη. Ναι. Νομίζω πως ήταν πολύ σαφή επιλογή να έχεις πάνω τερματοφύλακα. Ναι. Νομίζω ότι μετά τους Ολλανδούς είναι η καλύτερη σχολή όσον αφορά το παιχνίδι με τα πόδια που θέλει ο Ερέρα. Ναι, και να σου πω κάτι, είναι και να τον ξέρει και ο προπονητής. Δηλαδή, προφανώς και είπε ότι μου τον έστειλε ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι σημαντικό σε κάποιες θέσεις να παίζει. Σίγουρα, από εκεί ξέρω. Όταν θέλει να ξεκινήσει το παιχνίδι του τερματοφύλακα, πρέπει να τον εμπιστεύεται τον τερματοφύλακα και να τον εμπιστεύεται και η ομάδα. Το τερματοφύλακα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το έχει κερδίσει ο Κουέστα, να μην το ματιάξουμε, να συνεχίσει έτσι όπως είναι το παλικάρι. Πες μου κάτι, ένας παίκτης που έκανε εντύπωση στον Εργοντέλη μεγάλη, τώρα μου ήρθε ο Κάιπερς, αν το λέω σωστά. Αυτός τι έγινε τελικά? Ήρθε, γύρισε, κάτι το είχα αφήσει που διάβαζε διακοπές, δεν γυρνάει, γυρίζει, δεν γυρίζει, τι έγινε με αυτόν? Συνεχίζει να κάνει διακοπές στο Βέλγιο. Αυτό τώρα τι, αυτός πωλήθηκε στην ΑΕ και δεν ήθελε να πάει μετάνιωσε. Τι έγινε ακριβώς? Προφανώς δεν ήθελε να πάει. Υπαναχώρησε από αυτό που είχαμε συμφωνήσει και εμείς δεν συνεχίζουμε να επαναχωρούμε από τις θέσεις μας. Εφόσον έχουμε συμφωνήσει με μια ομάδα και έχουμε δώσει τα χέρια, δεν μπορούμε μετά να γυρίζουμε πίσω. Μάλιστα. Και τώρα τι έχει τιμωρία, τον έχετε τιμωρήσει, τι καθεστώς βρίσκεται? Έχει ένα πρόστιμο και θα ακολουθήσουν ό,τι προβλέπεται από τον νόμο όσον αφορά την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Προσηγή στη FIFA και τέτοια δηλαδή έχουμε τώρα, έχετε δικαστήρια θα έχετε. Είναι θέμα νομικών τώρα, δεν είναι πλέον στο χέρι μου. Αυτός πάντως δεν μπορεί να παίξει κάπου άλλο αυτή τη στιγμή, ανήκει στον Εργοτέλη. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Ναι. Θα το δώσει τον Άρη.
Καλός παίκτης, καλός παίκτης. Αλλά καλώς. Εκτός από καλός παίκτης, το ξέρεις και εσύ καλά, πρέπει να έχεις και το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου. Είναι βασικό σίγουρα κομμάτι και αυτό. Τώρα, πολλές φορές παρασύρονται και από μάνατζερ τα παιδιά αυτά. Άσε τον Γκάι, άλλον πρέπει να ζητάμε τον Εργοτέλη. Τον Έφορτ. Τον Έφορτ. Όχι. Καλό σκάουτ, για Νίκο. Προσπαθεί να πουλήσει ο Εργοτέλη ένα παίκτη εδώ. Είστε φίλοι τώρα κτλ. Αλλά όχι. Όχι. Θα φάει τη θέση του. Θα αναγκάσουμε να έρθουν. Να το ζητήσω. Εμείς δεν πουλάμε κανέναν τώρα. Κανόνισε Παπαδόπουλε. Θα μας βάλει κανένα γκολ ο Έφορτ. Ξεφωνητό θα φάσει. Κοίταξε, συνήθως στην Ελλάδα οι ομάδες αγοράζουν τους παίκτες που παίζουν καλά εναντίον τους. Ναι. Αυτό είναι το σκάουτινγκ. Οπότε, αν βάλει ένα γκολ ο Έφορτ. Δεν, ναι, και πέρσι έπαιζε. Έπαιζε, ναι. Έχει χάσει το τέτα τέτ. Έχει χάσει ένα τέτα τέτ. Έχει χάσει το τέτα τέτ, ευτυχώς. Όχι, άλλο ήταν. Ο Ντιαγέ το έχει χάσει. Α, Ντιαγέ. Μπερδέψαμε τους Έφορτ. Ναι, ναι. Αυτό υπάρχει. Έφυγε, επειδή το έχασε, γι' αυτό έφυγε. Α, έφυγε. Γι' αυτό το έφυγε. Μάλιστα. Ωραία. Γενικότερα να μας κάνεις ένα σχόλιο πώς βλέπεις τη Super League. Παρακολουθείς, αφού Football League δεν έχει αυτή την περίοδο. Κοίταξε, είναι οι ομάδες αρχίζουν και έχει μεγάλες διαφορές. Οι 5-6 ομάδες τη Super League με τις υπόλοιπες. Δεν βλέπω τόσο υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Λίγοι προσπαθούν να παίξουν. Αν και υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι το παράδοξο. Ενώ έχει καλούς ποδοσφαιριστές, δεν βλέπουμε τόσο καλό θέαμα πέρα από 5-6 ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρα. Οι υπόλοιποι αρκούνται στον κλεφτοπόλεμο. Mm. Είναι κυριογνώρισμα του πρωταθλήματός μας. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό και θα το συναντήσει και ο Άρης σε πολλές έδρες που θα πάει, σε πολλές ομάδες που θα έρθουν εκεί πέρα. Μία τέτοια έδρα είναι νομίζω και του ΠΑΣ. Όχι στο βαθμό που είναι άλλες, αλλά και εκεί νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα το συναντήσει απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννα το επόμενο Σάββατο. Όλες οι ομάδες δεν είναι. Ο ΠΑΣ Γιάννενα, ας πούμε, 4-5 πρώτες ομάδες θα δουν παιχνίδια που υπάρχει κατοχή από την πλευρά των μεγάλων ομάδων και θα περιμένουν να παίξουν στο λάθος του αντιπάλου. Mm. Αυτό είναι το παιχνίδι που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις ποιοτικά, θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Football League, πάνω από την πίεση του. Α, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη καθόλου. Δεν έχεις δει τίποτα, Βάσει ονομάτων, βάσει συμβολέων, φαίνεται ότι έχει καλή ομάδα από εκεί ύστερα στο κήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω. Οι άλλοι δεν έτσι, έχω δει καμία ομάδα. Βάσει συμβολέων και τα λοιπά, είναι όντως Κέρκυρα από τις ομάδες που θα πάνε να κάνουν πέντε πράγματα, νομίζω, η Δόξα. Βάσει συμβολέων είναι μετά τον Ηρακλή, νομίζω είναι η Δράμα και τα Τρίκαλα. Α, μάλιστα. Η Κέρκυρα έχει την άβρα του Σπανού από πέρσι. Προφανώς, ναι. Όταν έχεις έναν προπονητή ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην μεγαλύτερη κατηγορία, έχεις ένα επιπλέον όπλο στα χέρια σου. Αυτή η αύρα μοιράστηκε μεταξύ Κέρκυρα και Ηρακλή. Ναι. Θα δείξει. Έχει και πιο πολλές ομάδες η Κρήτη φέτος, έχετε εκεί Κισαμικό, Πλατανιά. Έχει ταξίδια. Μάλιστα. Εμείς σας ευχόμαστε να ξεκινήσει σε πρώτη φάση κάποια στιγμή. Είναι η καλύτερη ευχή που θα μπορούσε να δώσει. Ναι. Και θα έρθουμε για το μάτς Κυπέλλου. Και θα τα πούμε αρχές Δεκεμβρίου. Καλώς να έρθετε. Έγινε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μια χαρά. Αυτά από τον Γενικό Διευθυντή του Εργοτέλη και πρώην τέλικο του Άρη, τον Γιώργο Ντουτζάρη. Τον Εργοτέλη, τον οποίο άρεσε τον αντιμετωπίσει στο φινάλε των ομίλων του Κυπέλλου στις αρχές του Δεκέμβρη.